Διαβάζω από το πρωί για το δαχτυλίδι του πρωταθλητή κόσμου. Να γίνει αγώνας Παναθηναϊκός με Celtics. Ωραίο θα ήταν. Αυτό πρέπει να πρώτα να φτιαχτεί το ΆΚΑ. Το ΆΚΑ λοιπόν σήμερα το πρωί ξεκίνησε τις εργασίες του, ώστε να γίνει ένα γήπεδο εφάμιλο του NBA, για να μην πω και καλύτερο, και να μπορούμε πραγματικά να κάνουμε τέτοιες αγώνες. Να μπορούμε να φέρνουμε, όπως φέρναμε όλο το χρόνο, παιδάκια και οικογένειες στο γήπεδο, να χαίρονται, να είναι γεμάτο, να είναι ένας χώρος ο οποίος όχι μόνο τις ημέρες του αγώνα, αλλά όλη την εβδομάδα να μπορεί να έχει δραστηριότητες, να αφήνει στο κράτος, να αφήνει στον Παναθηναϊκό, αλλά και πάνω απ' όλα ο κόσμος να έχει ένα μέρος να πάει να διασκεδάσει. Θέλω λοιπόν ακόμα μια φορά να ευχαριστήσω όλο μου το επιτελείο που δούλεψε νυχθημερών για να μπορέσει να γίνει αυτό το πράγμα πραγματικότητα. Να ξαναευχαριστήσω άλλη μια φορά τον Πρωθυπουργό, ο οποίος είχε την πρόθεση, τη θέληση, τη διάθεση, την πυγμή, ό,τι εμπόδια πήγανε να βάλουν διάφοροι στο να γίνει αυτή η συμφωνία για 49 χρόνια με τον Παναθηναϊκό. Επίσης, επειδή 1,5 χρόνο, 2, έχουμε δείξει με χίλιους τρόπους και προσωπικά αλλά και σαν σύλλογος ότι δεν θέλουμε βία στα γήπεδα, θέλω να απολογηθώ για κάτι. Ναι, δεν θεωρώ ότι ήταν σωστά τα πράγματα στους τελικούς. Έχω τα παράπονά μου. Αλλά ο τρόπος δεν είναι να βγαίνει κάποιος από το Instagram, ούτε να βρίζει, ούτε ανθρώπους, ούτε διαιτητές, ούτε θεσμούς. Αυτά ήταν λάθος. Υπάρχει ο δρόμος της δικαιοσύνης, υπάρχει ο δρόμος των εκλογών, υπάρχουν άλλοι δρόμοι. Και επειδή όλη μου τη ζωή τα λάθη μου έχω μάθει να τα αναγνωρίζω, θέλω να απολογηθώ δημόσια, όπως δημόσια έκανα αυτές τις επιθέσεις, να απολογηθώ δημόσια για τις αντιδράσεις μου. Τις δράσεις τους έπρεπε με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο να τις έχω αντιμετωπίσει και όχι με τις αντιδράσεις μου αυτές. Για άλλη μια φορά συγγνώμη. Το ΆΚΑ πάει να γίνει πραγματικά φανταστικό.